Συναγερμός σήμαινε χθες στο Σισμανόγλιο νοσοκομείο Κομωτινής, όταν μαθητής του Δευτέρου Λυκείου μεταφέρθηκε με κρούσμα μηνυγκίτιδας. Το κρούσμα δεν εμπνέει ανησυχία και η κατάσταση είναι ελεγχόμενη, διαβεβαιώνουν από κοινού ο νομάρχης Ροδόπης Αριζανικίδης, ο νομίατρος Θεόδωρος Αρετίδης και ο προϊστάμενος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Άγγελος Νικολαίδης. 9 οργανικές θέσεις έχουν προκηρυχθεί στο Δήμο Σώστη για τη στελέχωση των θέσεων του Δημαρχείου με προσωπικό. Σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεων προς Ανατολής διεκπαιδευτική της χώρας το τελευταίο δεκαήμερο του Νοεμβρίου. 20.000 ευρώ έδωσε χθες ο πρόεδρος του Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Ροδόπης. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Συναγερμός σήμανε χθες στο Σισμανόγλιο Γενικό Νοσοκομείο Κομωτινής, όταν ένας μαθητής του δεύτερου λυκείου Κομωτινής μεταφέρθηκε με κρούσμα μηνυγκίτιδας. Το πρωί, ο νομάρχης Ροδόπης Άρης Γιαννακίδης είναι επικουρούμενος από τον νομίατρο Θόδωρο Σερετίδη αλλά και τον προϊστάμενο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Ροδόπης, τον κύριο Άγγελο Νικολαίδη. Παρεχώρησαν συνέντευξη τύπου, εξηγώντας μάλιστα ότι το κρούσμα δεν εμπνέει καμιά ανησυχία και η κατάσταση αυτή τη στιγμή του μαθητή είναι ελεγχόμενη. Συναγερμός σήμανε το πρωί στα γραφεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και στην Ομαρχία Ροδόπης, καθώς ένας μαθητής του Δευτέρου Λυκείου Κομωτινής μεταφέρθηκε χθες βράδυ στο Σισμανόγλιο Νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε πως έπασχε από κεραυνοβόλο μηνυγκίτιδα και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης. Ο νομάρχης Ροδόπης Άρης Γιαννακίδης από νωρίς το πρωί επισκέφτηκε το Λύκειο μαζί με τον νομίατρο και χορηγήσανε χημειοπροφύλαξη στους συμμαθητές του νεαρού. Η κατάσταση του νοσηλευωμένου είναι ελεγχόμενη, όπως τόνισε ο κ. Γιαννακίδης, που επικοινώνησε με τον γιατρό του και επισήμανε πως το σχολείο θα λειτουργήσει κανονικά, καθώς δεν συντρέχει κίνδυνος. Δυστυχώς είχαμε την εμφάνιση κρούσματος μιας μορφής μηνυγκίτιδας στο δεύτερο λύκειο Κομωτινής, όπου πάσχον είναι ένας μαθητής της Β' Λυκείου. Μαζί με τον Διευθύντη της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και με τον νομίατρό μας είχαμε επισκεφθεί στο συγκεκριμένο σχολείο, είχαμε επικοινωνία με το Διευθυντή και με τους καθηγητές του σχολείου, αλλά και με τους μαθητές. Όπου ο νομίατρος διαβεβαίωσε τους μαθητές, και θα σας τα πει και ο ίδιος, ότι δεν εγκυμονεί κανένας κίνδυνος. Δεν πρέπει να υπάρχει πανικός στους γονείς και στα παιδιά. Μετά με τον Διευθυντή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τον κύριο Νικολαίδη, επισκεφτήκαμε την Πανεπιστημιακή Κλινική όπου νοσηλεύεται ο νεαρός συμπολίτης μας. Μιλήσαμε με τον κύριο Καρτάλη, όπου μας είπε ότι η κατάσταση είναι δύσκολη αλλά είναι ελεγχόμενη. Εύχομαι να πάνε όλα καλά με τη βοήθεια του Θεού στον νεαρό συμπολίτη μας και σύντομα να τον έχουμε κοντά μας. Το μήνυμα που θέλω να δώσω είναι ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για τα παιδιά του σχολείου. Το σχολείο θα λειτουργήσει κανονικά. Ο μηνυγκιτιδόκοκκος ζει δευτερόλεπτα έξω από τον ανθρώπινο οργανισμό, τόνισε ο νομίατρος Θεόδωρος Ερετίδης, που διευκρίνησε πως δεν απαιτείται απολύμανση. Αν όμως γίνει, θα είναι για να μην δημιουργηθεί πανικός. Τα συλληπιτήρια για την κατάσταση που βρίσκεται σήμερα το παιδί. Εύχομαι ολόψυχα να επανέλθει, ας πούμε, υγιέστατος στις δραστηριότητες του και να εξακολουθεί να πηγαίνει στο σχολείο του. Λοιπόν, καταλαβαίνω την μαζική ιστερία και την αγωνία, ας πούμε, των άλλων γονιών που έχουν παιδιά εκεί πέρα μέσα στο σχολείο, αλλά τους διαβεβαιώνω και υπευθυνότατα για αυτό το πράγμα ότι δεν συντρέχει κανένας κίνδυνος για τα παιδιά τους και μάλιστα για τα παιδιά τα οποία ήταν σε συγχρονισμό και ήταν στην ίδια τάξη δόθηκε χημειοπροφύλαξη με το συμπρόξιν των 500, ένα σε κάθε μαθητή. Η συζήτηση που κάναμε ενώπιον των γονέων τους και οι γονείς για πρώτη φορά βλέπαν εκείνη τη στιγμή τον κύριο Καρτάλη, αυτά τα οποία μας λέει ο κύριος Σερετίδης, μπορώ να σας τα επιβεβαιώσω ότι μας τα είπε και ο κύριος Καρτάλης. Και αυτός ήταν αντίθετος προς την απολύμανση. Δεν υπάρχει περίπτωση να κλείσει ποτέ το σχολείο, κατά τη διαβεβαίωσή του. Και το μόνο να ευχόμαστε να γίνει καλά ο μαθητής.
Άμεση τώρα ήταν η παρέμβαση της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης μέσα από τον νομίατρο τον κύριο Θόδωρο Σερετίδη στο δεύτερο λύκειο της Κομωτινής από τη στιγμή που παρουσιάστηκε το κρίσμα μηνυγκίτιδας, όπως δήλωσε μάλιστα στο Art Channel ο διευθυντής του λυκείου, ο κύριος Ιωαννίδης. Για καθαρά ψυχολογικούς λόγους ο νομίατρος σύστησε στα παιδιά την χορήγηση ενός αντιβιωτικού φαρμάκου. Κρούσμα μηνυγκίτιδας εμφανίστηκε σε έναν μαθητή του δευτέρου ενιαίου λυκείου, ο οποίος νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης. Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο διευθυντής του σχολείου Ευστράτιος Ιωαννίδης, αφού ενημερώθηκε το πρωί από τον πατέρα του παιδιού για την κατάστασή του, η πρώτη του ενέργεια ήταν να επικοινωνήσει με τον ομίατρο και τον προϊστάμενο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ο νομίατρος ενημέρωσε τα παιδιά ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας όσον αφορά τη μετάδοση της ασθένειας, όμως για καθαρά ψυχολογικούς λόγους του σύστησε ένα αντιβιωτικό ευρέως φάσματος, το οποίο χορηγήθηκε σε αυτά με την άδεια των γονέων τους. Ο κύριος Ιωαννίδης δεν παρέλειψε να αναφερθεί στο μεγάλο ενδιαφέρον που έδειξε ο νομάρχης, ο οποίος κατέφτασε στο σχολείο μέσα σε 10 λεπτά, ούτως ώστε να πληροφορηθεί άμεσα για αυτό το θέμα. Κάποιος γονέας από την Αλεξανδρούπολη με πήρε τηλέφωνο και μου αναφέρει το γεγονός ότι ο γιος του είναι άρρωστος με κρούσμα μηνυγκίτιδος στο νοσοκομείο το Πανεπιστημιακό της Αλεξανδρούπολης. Πρώτη μου ενέργεια ήταν να επικοινωνήσω με τον κύριο νομίατρο και τον προϊστάμενο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ο κύριος νομίατρος επιβεβαίωσε πράγματι το γεγονός από την Αλεξανδρούπολη και σε 10 λεπτά, σε συνεννόηση μαζί μου, ήρθε για να ενημερώσει τα παιδιά του συγκεκριμένου τμήματος όπου φυτά ο εν λόγω μαθητής. Συγκεκριμένα πρόκειται για το τμήμα Β4 και 9 παρα 10 περίπου μπήκε μέσα ο κύριος νομίατρος με μένα μαζί και ενημέρωσε τα παιδιά λέγοντάς τα εξής: ότι δεν υπάρχει κανένας φόβος να μετάδοση της ασθένειας αυτής, διότι το μικρόβιο είναι, δεν ζει μικρόβιο, λέω τη λέξη μικρόβιο, διότι δεν ξέρω του ιατρικούς όρους φυσικά, δεν ζει εκτός, δεν στην ατμόσφαιρα ελεύθερα. Οπότε σε ερώτηση μαθητών του τμήματος αυτού για απολύμανση των χώρων του σχολείου, απάντησε αρνητικά, τι να σκοτώσουμε αφού δεν υπάρχει μικρόβιο έξω. Απλά είπε στα παιδιά, εσείς περισσότερο να ανησυχείτε για την υγεία του συμμαθητού σας, και όχι για τη δική σας, διότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Για λόγους όμως ψυχολογικούς, σύστησε στα παιδιά να πάρουν όσο το δυνατόν συντομότερα ένα αντιβιωτικό ευρέως φάσματος, δεν λέω το όνομά του, εντάξει, το οποίο πήγαμε αμέσως, έστειλε έναν καθηγητή και πήρε, προμηθεύτηκε 6 κουτιά τέτοια αντιβιωτικού και με άδεια πάντα των γονέων, των παιδιών του τμήματος αυτού, πήραν δηλαδή τους γονείς τους τηλέφωνο αμέσως, εάν μπορούν να πάρουν το αντιβιωτικό αυτό. Βεβαίως οι γονείς συμφώνησαν και δώσαμε στα παιδιά αυτά το αντιβιωτικό. Ένα μόνο χάπι είναι αρκετό, μας είπε ο κύριος νομίατρος. Και δώσαμε στα παιδιά αυτά λοιπόν από ένα χάπι, ένα αντιβιωτικό τέτοιο. Να και ένας καποδιστριακός δήμος που δημιουργεί θέσεις εργασίας όταν θέλουν οι δήμαρχοι, πολλά μπορούν, λέει ο λαός. Έτσι λοιπόν, 9 οργανικές θέσεις έχουν προκηρυχθεί στο Δήμο Σώστη για τη στελέχωση των θέσεων του Δημαρχείου με προσωπικό. Αυτό δήλωσε τουλάχιστον σήμερα σε συνέντευξη τύπου παρεχώρησε ο Δήμαρχος Σώστη, ο κύριος Μουσταφά Ογλου Μουσταφά. Ο κύριος Μουσταφά, ωστόσο, δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στο πρόβλημα λειψιδρίας που αντιμετωπίζει ο Δήμος, το οποίο αναμένεται να λυθεί με το φράγμα του κομψάτου. Για τη στελέχωση του Δημαρχείου του Σώστη έχουν προκηρυχθεί 9 οργανικές θέσεις. Ήδη από χθες οι ενδιαφερόμενοι άρχισαν να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους. Με την πλήρωση αυτών των θέσεων σχεδόν καλύπτει τις ανάγκες του ο Δήμος Σώστη, όπως τόνισε ο Δήμαρχος Μουσταφά Μουσταφά. Οι θέσεις προέκυψαν λόγω συνταξιοδότησης των εργαζομένων, ενώ οι προσλήψεις θα γίνουν μέσω του ΑΣΕΠ. Για τις θέσεις κάνει λόγο ο κύριος Μουσταφά. Όπως ξέρετε, για να δουλέψει πιο σωστά και αποτελεσματικά ένας Δήμος, πρέπει να έχει τα απαραίτητα στελέχη. Επειδή έχουμε κάποια στελέχη, στην πορεία θα συνταγματοποιηθούν, για να τους καλύψουμε αυτές τις θέσεις, ο Δήμος μας προκήρυξε μια... έβγαλε μια προκήρυξη
η αναπληρώση 9 οργανικών θέσεων νόμιμου προσωπικού πρωθυπουργού. Οι θέσεις αυτές είναι ως εξής. Τρεις θέσεις κατηγορίας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των εξής κλάδων και ειδικοτήτων. Μία θέση του κλάδου ΔΕ 24 ηλεκτρολόγου, μία θέση του κλάδου ΔΕ 29 ειδικότητας οδηγού αυτοκινήτων απορριμμάτων και φορτηγών και λεωφορείων και μία θέση του κλάδου ΔΕ 30 ειδικότητας τεχνίτη υδραυλικού συντηρητού καλοριφέρ. Λοιπόν, έχουμε και μια θέση κατηγορίας τεχνολογικής εκπαίδευσης του κλάδου ΤΑΦΕ 19 πληροφορικής ειδικότητας ηλεκτρονικών υπολογιστικών συστημάτων, hardware, πώς το λένε. Λοιπόν, και 5 θέσεις κατηγορίας υπολογιστικής εκπαίδευσης των εξής κλάδων και ειδικοτήτων. Μια θέση του κλάδου ΙΕ υπολογιστικής εκπαίδευσης, ειδικότητας κλητήρα θηρουρού. Μία θέση του κλάδου ΙΕ 16 ειδικότητας εργάτη γενικών καθηκόντων. Μία θέση του κλάδου ΙΕ 16 ειδικότητας εργάτη ίδρυυσης αποχέτευσης. Μία θέση του κλάδου ΙΕ και εκείνο 16 ειδικότητας εργάτη κήπων. Μία θέση του κλάδου ΙΕ ειδικότητας εργάτη καθαριότητος. Από αυτές τις θέσεις απαρτίζεται όλη η προκήρυξη. Η προκήρυξη γίνεται και η επιλογή θα γίνεται από το ανώτερο συμβούλιο επιλογής προσωπικού. Με την κατασκευή του φράγματος του Κομψάτου θα σωθεί ο Δήμος Όστου, καθώς αντιμετωπίζει πρόβλημα λειψιδρίας. Ένα μεγάλο έργο που θα σώσει την ίδρυυση και την άδρυυση της περιοχής. Ευελπιστεί ο Δήμαρχος Όστου να υλοποιηθεί. Έτσι, όταν ένας δήμαρχος ενός καποδιστριακού δήμου είναι ευαισθητοποιημένος στα προβλήματα ανεργίας των κατοίκων του δήμου, το δείχνει με αυτόν τον τρόπο. Σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεων προσανατολίζονται οι εκπαιδευτικοί της χώρας το τελευταίο δεκαήμερο του Νοέμβρη. Τη μορφή των κινητοποιήσεων αναμένεται να προσδιορίσει η νέα τους Γενική Συνέλευση των Προέδρων όλων των ΕΛΜΕ στην Αθήνα την προσεχή Δευτέρα. Κλιμάκωση των κινητοποιήσεων των εκπαιδευτικών της μέσης εκπαίδευσης αναμένεται το τελευταίο δεκαήμερο του Νοεμβρίου. Η μορφή των κινητοποιήσεων θα προσδιοριστεί σε νέα συνέλευση των Προέδρων των ΕΛΜΕ στην Αθήνα την προσεχή Δευτέρα. Όπως τόνισε στο Art Channel ο μέχρι πρώτην ως Πρόεδρος της ΕΛΜΕ Νεκτάριος Δαπέργολας. Έγιναν μέχρι τώρα δύο 48 ώρες απεργίες, η μία στις αρχές του Οκτώβρη και η δεύτερη στις αρχές του Νοέμβρη. Εκ των οποίων η πρώτη είχε πολύ μεγάλη συμμετοχή, αλλά στη δεύτερη τα ποσοστά ήταν πεσμένα. Πράγμα το οποίο το αποδίδουμε στο ότι ο κόσμος έχει πολλά οικονομικά βάρη, οι συνάδελφοι, και είναι πολύ απρόθυμοι να αναλάβουν τις οικονομικές θυσίες μιας απεργίας. Υπάρχει βέβαια και μια δυσπιστία για το κατά πόσον μπορούν τα αιτήματά μας να ικανοποιηθούν. Όλα αυτά μαζί συνετέλεσαν στο να πέσουν πολύ τα ποσοστά στη δεύτερη 48 ώρη. Για το μέλλον τώρα επίκυνται θεωρητικά κάποιες κινητοποιήσεις για το τέλος του Νοέμβρη, χωρίς όμως η μορφή τους να έχει προκαθοριστεί αυτή τη στιγμή, οπότε δεν μπορώ να σας πω κάτι συγκεκριμένο. Στις κάλπες προσήλθαν χθες οι εκπαιδευτικοί της μέσης εκπαίδευσης στον Ομό Ροδόπης, προκειμένου να αναδείξουν τη νέα διοίκηση της ΕΛΜΕ Ροδόπης. Χθες έγιναν οι εκλογές της ΕΛΜΕ για την ανάπτυξη του νέου ΔΣ. Νικήτρια ήταν η παράταξη της ΔΑΚΕ, η οποία έβγαλε 3 έδρες, η παράταξη της ΠΑΣΚ 2 έδρες και η παράταξη της ΑΕΣ, η Ανεξάρτητη Εκπαιδευτική Συνεργασία, επίσης 2 έδρες. Στη συνέχεια θα συγκληθεί το ΔΣ σε σώμα και θα γίνουν οι αρχαιρεσίες για την ανάπτυξη Προεδρίου. Επιχορηγήσεις ύψους 20.000 ευρώ έδωσε χτες ο πρόεδρος του εμπορικού και του επαγγελματικού και βιοτεχνικού επιμελητηρίου της Ροδόπης. Στην εκδήλωση αυτή τιμόμενοι σύλλογοι ήταν η Ομοσπονδία Επαγγελματικών και Βιοτεχνικών Σωματείων, ο Σύλλογος Μέριμνας Παιδιού Άγιοι Θεόδωροι και ο Εμπορικός Σύλλογος. Τηγανόφωνα, θέλω να τα πω και δυνατά, στα αλήθεια αισθάνομαι ότι είναι μια δυνατή και λιτή εκδήλωση, αλλά γεμάτη παλμό αυτή. Αξίζουν μόνο συγχαρητήρια προς όλους, προς εσάς για την ευαισθησία στο επαγγελματικό και βιοτεχνικό επιμελητήριο, για την ευαισθησία που δείχνει. Να νιώθει την ανάγκη να παρακολουθεί αυτό το ζεστό και δυνατό γύρνεσθε της περιοχής, αλλά και σε τόσους φορείς. Χθες το επαγγελματικό βιοτεχνικό επιμελητήριο ενισχύει την οργάνωση και συλλογή και για την καλύτερη προσφορά του στον τόπο τη χρονιά που μας πέρασε.
παραβρέθησαν ο νομάρχης Ροδόπης Άρης Γιανακίδης, η Χρύσα Μανολιά, τέος βουλευτής Ροδόπης και όλοι οι παραγωγικοί φορείς του τόπου. Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Κώστας Λιούρτας ενισχύει με χρηματική επιχορήγηση των Ομοσπονδίων Επαγγελματικών, Βιοτεχνικών και Εμπορικών Σωματείων Ρουμού Ροδόπης με 10.000 ευρώ. Του Σύλλογου Μέριμνας Ειδικού Παιδιού Άγιοι Θεόδωροι με 1.500 ευρώ. Ακολουθεί ο Εμπορικός Σύλλογος Κομοτηνής με 1.000 ευρώ. Το Δημοκρίτου Πανεπιστήμιο Θράκης με το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με 880 ευρώ. Με το ίδιο ποσό ενισχύει το Σωματείο Εθελοντών Αιμοδοτών Ροδόπης και επίσης το Σύλλογο Ιδιοκτητών Φροντιστών Ροδόπης με 500 ευρώ. Όπως δήλωσε στο φακό του Art Channel Κωνσταντίνος Λιούρτας, κάθε χρόνο το επιμελητήριο καλεί διάφορα σωματεία που εμπλέκονται με ενισχύσεις. Επιχορηγής που θα δώσει το επιμελητήριο είναι 20.000 ευρώ. Μια ξεχωριστή βραδιά απόψε που έχουμε καλέσει διάφορα σωματεία και συλλόγους, αυτούς που εμπλέκονται σε οικονομικές ενισχύσεις, έτσι όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος το επιμελητήριό μας θα δώσει κάποια οικονομική ενίσχυση στο Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών, στην Ομοσπονδία, στο Σύλλογο Μέριμνας Ειδικού Παιδιού, σύνολο 10. 10 στον αριθμό οι ενδιαφερόμενοι και γύρω στις 20.000 ευρώ οι επιχορηγήσεις. Πολλά αρνητικά σχόλια έχουν ακουστεί τον τελευταίο καιρό από κατοίκους της Κομοτηνής για το παραγόμενο έργο του ΔΥΠΕΘΕ Κομοτηνής, με αφορμή την απάντηση του Υπουργού Πολιτισμού κ. Ευάγγελου Βενιζέλου για το έργο του ΔΥΠΕΘΕ Κομοτηνής, σε απάντηση της ερώτησης του βουλευτή Ροδόπης της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Ευρυπίδη Στυλιανίδη. Η επιστολή έχει ως εξής. Το ΔΥΠΕΘΕ Κομοτηνής φιλοδοξεί να γίνει πρωταγωνιστής και όχι απλά διαχειριστής στην υπόθεση του πολιτισμού και ειδικότερα της τέχνης του θεάτρου στην άνυδρη θεατρικά περιοχή της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Για το λόγο αυτό στηρίζει και θα στηρίζει και άλλες πολιτιστικές πρωτοβουλίες πολιτών, αρκεί αυτές να αισθητοποιούν με την ποιότητά τους τον πολιτιστικό προσανατολισμό για ένα καλύτερο μέλλον. Με αυτόν τον τρόπο σχολιάζει ο Δήμαρχος Κομοτηνής Τάσος Βαβατσικλής την απάντηση του Υπουργού Πολιτισμού για το ΔΥΠΕΘΕ σε ερώτηση που υπέβαλε ο βουλευτής Ροδόπης Ευρυπίδης Στυλιανίδης, που αφορά του ΔΥΠΕΘΕ Κομοτηνής. Ο κύριος Υπουργός στην απάντησή του ουσιαστικά έρχεται αυτή την καθυστέρηση αιτιολογώντας την ως προϊόν αργοπορίας υπογραφής της νέας προγραμματικής σύμβασης, υπογραμμίζεται στην επιστολή. Η καθυστέρηση καταβολής των οφειλωμένων προς το ΔΥΠΕΘΕ συνεχίζεται παρά το γεγονός ότι η νέα προγραμματική σύμβαση έχει υπογραφεί και εξαιτίας αυτής της καθυστέρησης τα προβλήματα της λειτουργίας των θεάτρων που προκύπτουν και κατά συνέπεια και του δικού μας εξακολουθούν να παραμένουν επισήμανη λειτουργία του θεσμού. Γνωρίζει ασφαλώς ο κύριος Υπουργός ότι η τοπική αυτοδιοίκηση, στην οποία αδίκως μέμφει, έχει επιφορτιστεί το μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης λειτουργίας των ΔΥΠΕΘΕ και παρόλες τις δυσκολίες και τα προβλήματα, ο θεσμός λειτουργεί. Σε ό,τι αφορά το ΔΥΠΕΘΕ Κομοτηνής, ο κύριος Υπουργός υποδεικνύει επικαλούμενα στοιχεία της αρμόδιας υπηρεσίας την αναγκαιότητα να εντείνει το θέατρο μας τις προσπάθειές του για καλύτερα αποτελέσματα. Για ακόμη μια φορά, επισημαίνει ο Δήμαρχος Κομοτηναίων, πληροφορούμε τον κύριο Υπουργό ότι αν υφίσταται και λειτουργεί επαγγελματικό θέατρο στη Θράκη, αυτό επιτυγχάνεται χάρη στην ουσιαστική οικονομική αλλά και ηθική στήριξη του Δήμου Κομοτηνής. Τούτο εύκολα αποδεικνύεται από το ύψος της χρηματοδότησης του Δήμου προς το ΔΥΠΕΘΕ, ύψους 353.000 ευρώ, ζήτημα στο οποίο ο κύριος Υπουργός επιμελώς αποφεύγει να αναφερθεί. Το ΔΥΠΕΘΕ Κομοτηνής πραγματοποιεί περιοδία στην περιοχή ευθύνης του, που είναι κατά κύριο λόγο η Θράκη και η Ανατολική Μακεδονία και όχι η Αθήνα. Αυτό αποτελεί πράξη πολιτιστικής επένδυσης στην περιφέρεια. Ο κύριος Υπουργός το γνωρίζει. Το ΔΥΠΕΘΕ Κομοτηνής προσπαθεί χάρη στην αρρωγή του Δήμου να αρθρώσει λόγο επικοινωνίας με τους όμορους λαούς των Βαλκανίων. Προς τούτου πραγματοποίησε Βαλκανικό Συνέδριο, παρουσίασε έργα βαλκανικών συγγραφέων, παρουσίασε παράστασή του στη Βουλγαρία και υλοποίησε αδελφοποίηση με το αντίστοιχο δημοτικό θέατρο της Σιλίστρα της Βουλγαρίας. Στις πρωτοβουλίες αυτές του ΔΥΠΕΘΕ Κομοτηνής, μηδαμινή είναι η οικονομική συμμετοχή, ανύπαρκτη πολιτική στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού σε αντίθεση με τη στήριξη του Δήμου Κομοτηνής και στα δύο επίπεδα, οικονομικό και πολιτικό, καταλήγει η επιστολή. Το θέμα του ΔΥΠΕΘΕ Κομοτηνής έγινε και η προκήρυξη για νέο καλλιτεχνικό διευθυντή. Πάντως, καλά θα ήταν να έρθουν τα χρήματα εγκαίρως για να δούμε και καμιά παράσταση. Τη δική τους μάχη για την υποτίμηση ή την ανατίμηση της τιμής της πατάτας δίνουν οι κάτοικοι του Δήμου Σώστου. Η λαϊκή αγορά που αποτελούσε ένα πάγιο αίτημα των κατοίκων είναι πλέον γεγονός για τους δημότες του Σώστη, αφού το αρχικό πρόβλημα της απουσίας των απορριμματοφόρων αυτή τη στιγμή ξεπεράστηκε.
Για δεύτερη φορά πραγματοποιείται η λαϊκή αγορά στο Δήμο Σώστου. Ένα χρόνιο αίτημα των κατοίκων της περιοχής που πραγματοποιείται τελικά καθώς ξεπεράστηκαν τα εμπόδια. Όπως τονίζει ο Δήμαρχος Σώστου Μουσταφά Μουσταφά. Το κυριότερο πρόβλημα ήταν το ότι δεν υπήρχαν απορριμματοφόρα οχήματα του Δήμου, ώστε να συλλέξουν τα απορρίμματα από τη λαϊκή αγορά. Έπειτα όμως από την απόκτηση ενός απορριμματοφόρου από το Δήμο, ξεπεράστηκαν όλα τα προβλήματα και ικανοποιήθηκε το αίτημα των δημοτών. Είναι ευχαριστημένος ο κόσμος, υπάρχει προσέλευση, έρχονται. Έχω θέσει σε εφαρμογή, δηλαδή σαν δρομολόγιο το έχω βάλει κάθε Πέμπτη το λεωφορείο της ΔΕΠΑΣ, θα πηγαίνει στους οικισμούς, θα φέρει τον κόσμο στην έδρα του Δήμου στο παζάρι, θα έρθουν να ψωνίσουν και όσοι έχουν δουλειά, κάποια δουλειά στη Δημαρχία θα εξυπηρετούνται και στο γυρισμό πάλι το μεσημεράκι θα πάρουν το λεωφορείο και θα πάνε στα σπιτάκια τους. Ναι, από ρυθμισμό. Τα συμβουλεύατε και από άλλους Δήμους, αν θέλουν να δοκιμάσουν μια φορά στο παζάρι σας. Βέβαια, κάνω μια έκκληση σε όλους τους. Σε όλο το κοινό της περιοχής. Ας έρθουν να κάνουν μια βόλτα στο παζάρι του Σώστη. Αν τους αρέσει και δουν φτηνά πράγματα, βρουν εδώ, να συνεχίζουν να έρχονται. Έχουν από το υπόπτιο εμπορίο άδεια. Αυτοί πρέπει να δοκιμάσουν. Αυτοί που δεν έχουν μηχανήματα. Μηχανή, παράδειγμα. Και χωρίς άδεια δεν έπρεπε να ανοίξουν αυτοί. Εμείς τζάμπα λεφτά να μην πληρώσουμε, ας να πληρώσουν και αυτοί. Αυτοί που έχουν μηχανή, ανοίγουν ελεύθερα από το υπόπτιο εμπορίο που έχει άδεια, αυτοί πρέπει να ανοίξουν. Οι άλλοι που δεν έχουν δεν έπρεπε να ανοίξουν. Πάμε μέχρι την Καβάλα τώρα, αφού αναβλήθηκε τελικά η προγραμματισμένη επίσκεψη του Προέδρου του Επιμελητηρίου της Κωνσταντινούπολης στην Καβάλα. Σημαντική πάντως χαρακτηρίζει την επίσκεψη των Τούρκων επιχειρηματιών στην Καβάλα ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου, ο κύριος Απόστολος Μαρδύρης. Αναβλήθηκε χθες η επίσκεψη του Προέδρου του Επιμελητηρίου της Κωνσταντινούπολης στην Καβάλα. Αρχές του Δεκέμβρη θα είναι σε θέση να κάνουν την προσφορά τους εκπρόσωποι του Επιμελητηρίου Καβάλας και να φέρουν οι προθέσεις τους που έχουν κάνει με θετικά αποτελέσματα. Στο μεταξύ, η επίσκεψη Τούρκων επιχειρηματιών που είναι βελτιωμένη όσον αφορά τη χρηματική υποχρέωση που έχουν να βγαίνουν από τη χώρα τους. Είναι καλή ευκαιρία με το πακέτο που τους προσφέρουμε να έχουμε επισκέψει από την Τουρκία, δήλωσε ο κ. Μαρδύρης. Κάτι έκτακτο συνέβη στον πρόεδρο του Επιμελητηρίου της Κωνσταντινούπολης. Έπρεπε να πάει στην Άγκυρα, οπότε ανεβλήθη εκείνη η επίσκεψη. Επειδή εμείς θέλαμε, επειδή σε πρώτη φάση η προσφορά αυτή απευθύνεται στα μέλη του Επιμελητηρίου της Κωνσταντινούπολης, θέλαμε να είναι και ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου. Βέβαια γνωστό είναι ότι το διάστημα αυτό έχουν μπαϊράμι, οπότε υπάρχει ένα πρόβλημα και δεν μπορούμε να κλείσουμε το ραντεβού αυτό. Φαντάζομαι ότι πολύ σύντομα αυτό θα το κατορθώσουμε μόλις τελειώσει η θρησκευτική τους αυτή υποχρέωση. Τώρα θα κάνουμε μια μικρή διακοπή για ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Τώρα παίξε μπάλα στο προπό για τα μεγάλα κέρδη. Τουλάχιστον 300.000 ευρώ σε περιμένουν στο 13 της Κυριακής. Προπό, παίξε μπάλα. Υπάρχει καλύτερο πράγμα από το ζυμωτό, χωριάτικο, παραδοσιακό ψωμί? Υπάρχει τίποτε πιο νόστιμο από τη χειροποίητη χωριάτικη πίτα? Υπάρχει κάτι πιο λαχταριστό από το φρέσκο σπιτικό τσουρέκι? Και όταν είναι από το φούρνο της γιαγιάς, δεν συγκρίνεται με τίποτε άλλο. Γιατί ό,τι φτιάχνουμε στο φούρνο της γιαγιάς είναι ζυμωμένο και φτιαγμένο από γνήσιες παραδοσιακές συνταγές με τα πιο αγνά υλικά. Όλα μας τα είδη τα παράγουμε μόνοι μας. Γι' αυτό και γίνονται καθημερινά μέχρι το μεσημέρι ανάρπαστα. Ο φούρνος της γιαγιάς. Κεντρικό, Μακράς Γεφύρας 3. Τηλέφωνο 25310-23433. Υποκατάστημα Λεωφόρος Ηρών 3. Τηλέφωνο 25310-71871. Παρουσιάσεις αλλά και άλλες ποικίλες εκδηλώσεις με προσκεκλημένους ειδικούς ομιλητές εντάσσονται στο πρόγραμμα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης της Καβάλας. Η πρώτη μάλιστα παρουσίαση αφορά στο AIDS και η επόμενη προγραμματισμένη εκδήλωση αφορά στην παιδική λογοτεχνία.
Σε βιβλιοπαρουσίαση προσανατολίζεται στο άμεσο χρονικό διάστημα η Δημοτική Βιβλιοθήκη Καβάλας. Στις προθέσεις της Δημοτικής Βιβλιοθήκης εντάσσεται και η παρουσίαση μιας εκδήλωσης που έχει ως περιεχόμενο το AIDS. Η επόμενη βιβλιοπαρουσίαση αφορά στην παιδική λογοτεχνία. Πρόκειται για ένα βιβλίο γνωστό και έχει σχέση με τα πρόσωπα της πολιτικής της χώρας μας. Γίνεται να μας πείτε ποιο είναι το βιβλίο και ποιος είναι ο συγγραφέας. Μου επιτρέψετε για το πρώτο να μην σας πω, γιατί ακόμα δεν πέρασε το Διοικητικό Συμβούλιο. Δεν θα ενημερωθείτε πολύ σύντομα, όσο για τις 1 Δεκεμβρίου θα έρθει η πρόεδρος του συλλόγου που έχει σχέση με, με το AIDS, που έχει δημιουργηθεί ένα σύλλογος αξιολογότητας στην Αθήνα, ίσως και κάποια άλλα μέλη του Διοικητικού του Συμβουλίου, για να μας ενημερώσουν πλήρως και να γνωρίζουμε το θέμα, ώστε να μπορέσουμε να το αντιμετωπίζουμε. Το επόμενο βιβλίο για την παιδική λογοτεχνία είναι ένα βιβλίο πανελλήνια γνωστό και έχει σχέση και με πρόσωπα, θα έλεγα, της πολιτικής ίσως. Σειρά έχει τώρα η πρόβλεψη της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για τον αυριανό καιρό. Νεφώσεις με βροχές που βαθμιαία θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν καταιγίδες είναι οι προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για αύριο. Η άνεμη θα είναι ανατολική, βόρειο-ανατολική, μέτρη μέχρι ισχυρή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 μέχρι 17 βαθμούς Κελσίου. Αυτά ήταν τα βραδινά νέα της Πέμπτης από το Art Channel. Από εμάς, καλή σας νύχτα.